Τα κρούσματα του κορονοϊού είναι εκατοντάδες μέσα στα εργοστάσια της βιομηχανίας και οι εργαζόμενοι είναι παρατημένοι στη τύχη τους, αφού ούτε η κυβέρνηση με τα μηδαμινά μέτρα που έχει εξαγγείλει, ούτε η εργοδοσία αναλαμβάνει το κόστος της προστασίας και των μέτρων πρόληψης των εργαζομένων. Η κυβέρνηση με τις δίθεν εξαγγελίες των νέων μέτρων πριν από κάποιες εβδομάδες ουσιαστικά κοροϊδεύει για μια ακόμα φορά τον λαό και τους εργαζόμενους. Κανένα μέτρο δεν έχει πάρθει ουσιαστικά εκεί όπου αποδεδειγμένα υπάρχουν οι αιστείες υπερμετάδοσης. Κανένα μέτρο προφύλαξης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο μετρό, στον ηλεκτρικό, στο τραμ, στα λεωφορεία, όπου στηβάζεται ο κόσμος σαν τις σαρδέλες για να πάει ειδικότερα τις πρωινές ώρες στη δουλειά του. Στα σχολεία που ξαναδημιουργούν εδώ και δύο εβδομάδες, κανένα μέτρο πρόληψης δεν υπάρχει. Οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε αίθουσες των 25 και 30 ατόμων, χωρίς τις απαιτούμενες απολυμάνσεις, χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, μόνο με την ενέργεια των self-test. Το ίδιο και στα αμφιθέατρα των σχολών και των πανεπιστημίων. Στα νοσοκομεία η κατάσταση, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, με την όψηση της πανδημίας και της μετάλλαξης του ιού, είναι τραγική. Από την αρχή... Από την αρχή της πανδημίας, η έλλειψη μόνιμου προσωπικού γιατρών, νοσηλευτών, επάρκειας μονάδων εντατικής θεραπείας, υλικοτεχνικού εξοπλισμού είναι φανερή. Όσο και την επίταξη των ιδιωτών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων της υγείας, αυτό είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Η κυβέρνηση από το πρώτο κύμα της πανδημίας, αντί να επιτάξει μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία για τις ανάγκες του λαού, αντίθετα επιδότησε με μακτολό χρημάτων να θωρακίσει τους επιχειρηματικούς ομήλους και μετέτρεψε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Σουσμανόβιλο και άλλα σε νοσοκομεία αποκλειστικά COVID, αφήνοντας τους ασθενείς και τους εργαζόμενους και τον λαό εκτεθειμένους και στην αναμονή για άλλες σοβαρές παθήσεις. Η κυβέρνηση αφήνει στο απειρόβλητο τους εργοδότες από την υποχρέωση των μέτρων προστασίας στους εργασιακούς χώρους, το μέτρο χορήγησης μέτρων ατομικής προστασίας, στην υποχρέωση να αναλαμβάνει το κόστος των προληπτικών rapid test. Ο ΕΟΔΗ πλέον είναι μια υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα, όπως έχουν κατατίσει πλέον και το Σώμα Επιβεβαίωσης Εργασίας, χωρίς συγκεκριμένη αρμοδιότητα, χωρίς κρατική ευθύνη να ελέγχει τα εργοστάσια, τους εργασιακούς χώρους για την πρόληψη και τη μη εξάπλωση του ιού. Τα πρωτόκολλα διασποράς γίνονται λάστιχο και στις πιο πολλές των περιπτώσεων δεν υπάρχουν ούτε εφαρμόζονται. Οι ειχνηλατήσεις σε περίπτωση θετικού κρούσματος σε τμήματα της παραγωγής εξαρτάται από τις ανάγκες των εργοδοτών και της παραγωγής. Το κριτήριό τους είναι με πάση θυσία να μην σταματήσει η παραγωγή αγνοώντας για την υγεία των εργαζομένων. Υποχρεώνει τους εργαζόμενους στο όνομα των αναγκών της παραγωγής να βγει η δουλειά πάση θυσία. Κόβονται άδειες ρεπό με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πολλές ώρες υπερορίες, διπλοβάρδιες, με ιδιαίτερη εντατικοποίηση, με κίνδυνο πιθανών εργατικών ατυχημάτων. Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αυξάνονται αφού η εξέλιξη της πανδημίας προστίθεται στους υπόλοιπους κινδύνους για τα εργατικά ατυχήματα, στις επαγγελματικές ασθένειες και στα ελλειπή ως ανύπαρκτα μέτρα προστασίας. Τα κλαδικά συνδικάτα της βιομηχανίας αλλά και τα επιχειρησιακά ταξικά σωματεία από την αρχή της πανδημίας πρωτοστάτησαν και έβαλαν προμετωπίδα στον αγώνα τους την πάλη για την υγεία των εργαζομένων και των μέτρων προστασίας και πρόληψης. Χάρη στην παρέμβασή μας και στη διεκδίκησή μας έχουμε καταφέρει σε δεκάδες χώρους δουλειάς να γίνονται συχνά rapid test προληπτικά σε όλους τους εργαζόμενους, να τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αναγκάζοντας την εργοδοσία να μην μένει ασύντοτη και αυθαίρετη. Το έγκλημα είναι οργανωμένο. Εδώ και δεκαετίες όλες οι αστικές κυβερνήσεις και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και παλαιότερα και πριν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, αντί να θωρακίσουν
το δημόσιο σύστημα υγείας και να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους στους εργασιακούς χώρους σε ζητήματα υγιεινής ασφάλειας, σε κάλυψη των εργασιακών εργατικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, έδωσαν πακτολό εκατομμυρίων ευρώ στο μεγάλο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην εργοδοσία, αφήνοντας απροστάτευτους τους εργαζόμενους και σε συνθήκες πανδημίας μέσα σε μια παρατεταμένη καπιταλιστική κρίση. Εμείς, συνάδελφοι, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Οργανωνόμαστε σε κάθε χώρο δουλειάς, με τα κρατικά μας συνδικάτα, με τα επιχειρησιακά μας σωματεία. Στείλουμε παντού επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, επιτροπές αγώνα των συνδικάτων των σωματείων στους χώρους όπου δεν υπάρχουν σωματεία πρωτοβάθμια. Αντιστεκόμαστε στις αντεργατικές πρακτικές της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Η οργάνωσή μας να γίνει ο φόβος τους.